Γεια σας φίλοι μου, σήμερα μαζί με τον Γεωργάκη θα σας δείξουμε πως μπορείτε να περάσετε μολυβοκεφαλή με αγκίστρι τύπου offset σε σιλικόνη. Καλημέρα μαθητή νούμερο 1. Τώρα δεν τρομάξει και τον είδαμε. Λοιπόν, για πάμε να δούμε ποια σιλικόνη μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Συγκεκριμένα αυτή που θα χρησιμοποιήσω εγώ είναι της Pro. Η Bonnie Shaker 9,5 εκατοστά, έτσι. Λοιπόν... Βαρέθηκες να κάνεις τα βίντεο και βάζεις τον άλλο το μικρό? Όχι ρε. Ναι, βγάλ' το γυαλί, δεν γράφει καλά. Καλύτερα. Λοιπόν... Ναι, άντε. Καλημέρα λαέ μου! Ναι. Ποιο ναι? Α, είναι ανοίξει το μαγαζί ρε. Πάντα θα ήθελα να το πω αυτό. Καλημέρα λαέ μου. You are on air. Ρε, τελειώστε ρε. Άντε ρε. Λοιπόν, γιατί χρησιμοποιούμε αυτές τις σιλικόνες για τη συγκεκριμένη μολυβοκεφαλή? Διότι έχει έναν άβλακα εδώ. Κάτσα, το οποίο κάτσα το δείξουμε καλά καλά. Έτσι. Έχει έναν άβλακα εδώ πέρα, το οποίο όταν θα έρθει το αγκίστρι, θα σας το δείξω βέβαια, ναι, θα ναι. Κρυφτεί και δεν θα φανεί. Ωραία, για πάμε. Έχει και τις πυρώσεις εδώ για να πηγαίνω έρχεται δεξιά και αριστερά. Να, να κάνει και... Λοιπόν, παίρνουμε τη σιλικονίτσα μας. Ωραία. Παίρνουμε και τη μολυβοκεφαλή μας. Είναι λίγο ιδιότυπη η μολυβοκεφαλή αυτή, έτσι. Ναι, το καλό με αυτήν είναι ότι δεν χρειάζεται να περάσει το αγκίστρι μέσα, γιατί άλλες μολυβοκεφαλές έχουν το ειδικό κούμπομα εδώ και θα πρέπει να περάσει το αγκίστρι για να ασφαλίσει. Okay. Αυτό είναι όλο έτοιμο. Παίρνουμε εδώ στο κεφάλι τη σιλικόνη που έχει μια τρυπούλα. Εισχωρούμε μέσα την αιχμή του αγκιστριού. Μετράμε περίπου ένα εκατοστό και βγάζουμε από εδώ το αγκίστρι όλο. Το περνάμε σιγά σιγά, ανάλογα, γιατί δεν ξέρουμε η σιλικόνη πόσο ευαίσθητη είναι. Θα δείξει μετά στα ψάρια που θα πιάσει τι θα πάθει. Και το περιστρέφουμε από ό,τι είδα. Ναι. Λίγο τα χέρια σου, λίγο τα χέρια σου να φαίνονται. Λοιπόν, okay. Και αφήνουμε λίγο ένα εκατοστό από εκεί που μας δείχνει ότι θα περάσει. Εμείς μπορούμε να δούμε ότι περνάει εδώ, αλλά δεν χρειάζεται να περάσει εκεί ακριβώς, γιατί θα κρέμεται και θα βγαίνει έξω το συγκίστρι. Παίρνουμε μισό εκατοστό πίσω. Και βγαίνει το αγκίστρι από τον άβλακα. Λου. Good morning. Ναι, καλώς. Και είδε το αποτέλεσμα. Μάλιστα. Λοιπόν. Και μόλις έρθει το ψάρι για δαγκώση, γίνεται αυτό. Λαπ. Η δαγκώση εδώ. Ελά. Λαπ. Πετάει το αγκίστρι. Ούτε να μπλέξει το αγκίστρι, ούτε τίποτα. Και αυτή η συγκεκριμένη offset αρματοσιά είναι για βραχώδεις βυθούς ή για φύκια να μην μπλέκεται κάτω ή πιαστεί κάπου σε κάποιο φύκι. Γι' αυτό έχει και αυτό εδώ το σύστημα. Και δεν είναι μολυβοκεφαλή στρογγυλή, να μην μπει μέσα σε πέτρα και βραχώσει. Μάλιστα. Και κρατάει και την ουρίτσα πάνω, πάνω, να παίζει σαν γαριδούλα το ψαράκι, έτσι. Ναι, ναι. Και να προκαλεί. Ωραίος. Ευχαριστούμε Γεωργάκη για την επίδειξη που μας έκανες. Εύχομαι φίλοι να είστε καλά και γιατί όχι δοκιμάστε το και αυτόν τον τρόπο. Αν βλέπετε ότι με τον άλλο τρόπο της άλλης μολυβοκεφαλής δεν πιάνετε, δοκιμάστε αυτόν. Να είστε καλά, καλές θάλες σε όλους. Γεια σας.